Δίχτυ προστασίας με 270 πινιδωτές τελευταίας γενιάς, οι οποίοι θα μπορούν να αποβούν σωτήριοι στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών καρδιακής ανακοπής, στείνει η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του προγράμματος ΖΟΗ. Είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα για την Ελλάδα, για την Κρήτη, που στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει την κοινωνία σε θέματα που αφορούν στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση. Ένα πρόγραμμα που θα δημιουργήσει ένα δίχτυ υποδομών, ένα δίχτυ γνώσεων, που τελικά θα απλώσει ένα δίχτυ πρόληψης σε όλη την Κρήτη. Το οποίο έχει φανεί ότι μπορεί να βελτιώσει την έκβαση των θυμάτων καρδιακής ανακοπής. Όπως εκτιμάται, σε έναν μήνα θα γίνει τοποθέτηση των απεινιδωτών σε όλο το νησί και συγκεκριμένα σε γήπεδα, στάδια και πολυσύχναστα σημεία μέσω χρηματοδότησης ύψους 500.000 ευρώ που εξασφάλισε ο Περιφερειάρχης Κρήτης μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Και εκπαιδεύουμε ήδη γυμναστές σε όλη την Κρήτη, αλλά και μέλη σωματείων και συλλόγων πολιτιστικών, με απότερο στόχο να δημιουργήσουμε μια κοινωνία έτοιμη να προστρέξει όταν χρειαστεί βοήθεια. Υπάρχει ο ανάδοχος, πιστεύω ότι σε ένα μήνα από τώρα θα ξεκινήσει η τοποθέτηση. Παράλληλα, μέσω ειδικής εφαρμογής, πολίτες θα έχουν εικόνα για τα σημεία που έχουν στηθεί απεινιδωτές, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Περιφέρεια Κρήτης και στο ζήτημα της εκπαίδευσης. Οι φορείς που θα το φέρουν στους μαθητές στη συνέχεια, γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι πρέπει να τα αλλάξουμε μέσα από το σχολείο. Το ΙΤΕ με μια προγραμματική σύμβαση που έχουμε κάνει θα δημιουργήσει μια εφαρμογή, είναι σχεδόν έτοιμη, όπου ο πολίτης θα κατεβάζει την εφαρμογή και μέσω της εφαρμογής θα μπορεί να βλέπει πού είναι οι ενεργοί απεινιδωτές και θα του δίνει μάλιστα και οδηγίες απεινίδωσης και όχι μόνο. Πρόκειται για μια προσφορά ζωής προς τον συνάνθρωπο, με τον Γιώργο Πιτσούλη να παρουσιάσει το επίμαχο πρόγραμμα, ενώ σημαντική είναι συμβολή των Ιατρικών Συλλόγων της Κρήτης, της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, του ΕΚΑΒ, του Ερυθρού Σταυρού, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και όχι μόνο.